Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε τηλεφωνική μας γραμμή, να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Τέλεια, πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με την Λέσβο και με την κυρία Ερυφίλη Γιωτέλη, η οποία είναι επικεφαλής της παράταξης, της δημοτικής παράταξης, μιας δημοτικής παράταξης του Δήμου Μυτιλίνης. Κυρία Γιωτέλη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο πάνελ και σε όλους μας ακούνε αυτή την ώρα. Κυρία Γιωτέλη, πείτε μου, βλέπουμε έναν αναβρασμό αυτή τη στιγμή στο Βόρειο Αιγαίο, συσκέψεις επί συσκέψεων, όλα αυτά για τα κλειστά κέντρα, για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γιατί δεν υπήρχε διαβούλευση. Τι από όλα είναι αυτό που σας ενοχλεί? Κοιτάξτε, δεν είναι ξαφνικά, δεν γίνεται ξαφνικά αυτή η αναστάτωση. Είναι συνέχεια μιας κατάστασης που έχει ξεκινήσει. Αλήθεια, είναι της έντασης της περασμένης εβδομάδας. Εδώ και αρκετούς μήνες για μας, για εσάς που είστε μακριά, εδώ και μερικές εβδομάδες. Mm-hmm. Είναι με αφορμή αυτός ο καινούριος κύκλος αναστάτωσης. Έγινε με αφορμή την εξαγγελία της επίταξης μιας περιοχής για τη δημιουργία ενός κλειστού κέντρου, μιας νέας δομής, μάλιστα σε μια χρονική στιγμή όπου σχεδιαζόταν συνάντηση με το Υπουργείο για να συζητηθούν εκ νέου τα δεδομένα και το πρόβλημα και η φάση στην οποία βρισκόταν. Και ενώ συζητούσαμε στα δημοτικά συμβούλια για το ποιες θα είναι οι θέσεις, πώς θα πάμε εκεί, τι θα πούμε, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις. Αυτό δημιούργησε, όπως αντιλαμβάνεστε, μια αναστάτωση έκτακτες συγκλήσεις δημοτικών συμβουλίων, mm-hmm. Στις οποίες πάρθηκαν αποφάσεις που έγιναν γνωστές, αν θέλετε μπορώ να σας πω περισσότερα. Ναι. Είχαμε τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που έχει ως δήμαρχο τον κύριο Βέρο. Εκεί αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να μην πάνε στη συνάντηση που πρόκειται να γίνει την Πέμπτη και να συνεχίσουν να θέτουν το ζήτημα της άμεσης αποσυμφόρησης ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι εμείς εδώ πάρα πολύ καλά ότι με τόσες χιλιάδες κόσμο εδώ και όπως άκουγα και το δελτίο σας, με όλες τις συνέπειες από αυτό το μεγάλο πληθυσμό προσφύγων που φιλοξενούμε σε τέτοιες άσχημες συνθήκες, δεν μπορούμε να συζητήσουμε τίποτα άλλο πέρα από την αποσυμφόρηση. Συγκλήθηκε επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα που πήρε απόφαση να διακόψει κάθε συζήτηση αν δεν ανακαλέσει η κυβέρνηση αυτή την επίταξη, να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις στην Αθήνα, να ζητήσει τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή, να δεσμεύσει τους βουλευτές να πάρουν θέση για αυτό το ζήτημα, να γίνουν και νομικές προσφυγές, να δούμε τη δυνατότητα του ανοίγματος του ζητήματος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ένα ζήτημα που θα λύσει η Ελλάδα από μόνη της. Και παραφωνία σε όλο αυτό το σκηνικό ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο το χθεσινό του Δήμου Μυτιλίνης, mm-hmm. Όπου η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλής τον κύριο Κίτελη, η πλειοψηφία της Δημοτικής Παράταξης που επικεφαλής της οποίας είναι ο κύριος Κίτελης, με πρόταση του Δημάρχου, δεν δέχτηκε να καταδικάσει την απόφαση, δεν πήρε καμία θέση για αυτή την απόφαση παρά μόνο προφορικές διαπιστώσεις και εκτιμήσεις. Μας επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί από τον κύριο Κίτελη και την παράταξή του, όχι από όλους, υπήρχαν και ενστάσεις από τα μέλη της παράταξης της πλειοψηφούσας, ότι αυτό είναι ένα σχέδιο που οδηγεί σε ένα φως στο βάθος του τούνελ, δηλαδή το να δημιουργηθεί μια νέα δομή και να μην γίνεται καμία συζήτηση για αποσυμφόρηση. Αυτή η νέα δομή ήταν το φως στο βάθος του τούνελ. Έτσι αποχώρησαν κάποιες παρατάξεις από τη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει και η απόφαση να πάει στη σύσκεψη ο κ. Κίτελης. Και όταν την επόμενη μέρα του έγινε αντιληπτό ότι ήταν ο μόνος που είχε δεχτεί να πάει στη σύσκεψη και να μην καταδικάσει αυτή την απόφαση,
Σήμερα το πρωί τα γύρισε και είπε ότι αφού δεν υπάρχουν προϋποθέσεις και εκείνος δεν θα πάει στη σύσκεψη. Μια σύσκεψη που βέβαια που είχε ακυρωθεί ήδη. Κυρία Χιωτέλη, ένα ερώτημα, μήπως έχετε εσείς καλύτερη πληροφόρηση που είστε εκεί. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για νέα κλειστά κέντρα συνολικής χωρητικότητας 20.000. Αυτή τη στιγμή στα νησιά του Βορείου Αιγαίου υπάρχουν 43.000, σωστά? Λέτε συνολικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου? Ναι, λέω συνολικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ναι, δεν είμαι σίγουρη για τον αριθμό όλων των νησιών. Είναι περίπου τόσος. Κάποιοι στρογγυλεύουν και λένε 50.000. Είναι πάνω από 40.000, είναι ο διπλάσιος όμως, έτσι? Ναι, είναι σίγουρα πάνω από 40.000. Αυτοί οι έξτρα 20.000, τι θα γίνουν? Αυτό είναι που λέμε και αυτό είναι που δείχνει ποιο είναι το πραγματικό σχέδιο της κυβέρνησης. Το πραγματικό σχέδιο της κυβέρνησης, το έχουμε ξαναπεί και πια τώρα είναι πεποίθηση όλων των παρατάξεων και όλων των πολιτικών χώρων εδώ, στο νησί μου τουλάχιστον που ξέρω, ότι το πραγματικό σχέδιο της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει κέντρα και να κρατήσει όλο τον κόσμο στα νησιά. Άλλωστε, ξέρετε, αυτό ήταν που κάτι που ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει μια κυβέρνηση πρόθυμη να το υλοποιήσει. Εμείς λέμε ότι τα μαθηματικά είναι αμήλικτα. Επειδή δεν θέλω να μιλήσω για όλα τα νησιά, γιατί δεν ξέρω αριθμούς, θα σας δώσω το παράδειγμα της Λέσβου. Ναι, παρακαλώ. Έχουμε το κέντρο της Μόριας που είναι χωρητικότητας κάτι λιγότερο από 4.000 ατόμων. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο αυτό και γύρω από τη Μόρια, έξω δηλαδή από τη Μόρια. Στους Ελαιώνες, στη ζούγκλα. Στη ζούγκλα, στον Ελαιώνα, αριστερά, δεξιά, από κάτω, κατοικούν περίπου 20.000 άνθρωποι. Υπάρχουν κάποιοι 1.000-1.200 άτομα στον Καράτεπέ και υπάρχουν και καμιά 700 άτομα σε σπίτια. Αυτούς τους αφήνουμε και λέμε για τον κόσμο που ζει στον Ελαιώνα και στη ζούγκλα και στο κήτη της Μόριας. Αυτή τη στιγμή αν φτιαχτεί ένα κέντρο με 7.000 το ανώτερο, αυτό που μας διαφημίζουν, πείτε ότι παίρνει από τους 13.000 περίπου που είναι έξω από το κήτη της Μόριας τους 7. Και μένουν άλλοι 6. Και εγώ σας λέω ότι τους 3 μήνες που θα κάνει να χτιστεί το κέντρο δεν έρχεται κανένας. Και με αυτή την προϋπόθεση και την υπόθεση εργασίας για να συζητήσουμε, το κέντρο από τη μέρα που θα εγκαινιαστεί το καινούριο που φιλοδοξούν να φτιάξουν θα έχει γεμίσει. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει και ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο επαναπροωθήσεων. Ο κύριος Μηταράκης είπε 200 επαναπροωθήσεις την εβδομάδα. Ξέρετε, επιστροφές, με συγχωρείτε. Επειδή πια έχουμε κουραστεί πάρα πολύ εδώ εμείς να ακούμε και ειλικρινά σας λέω, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ όλοι. Οι επαναπροωθήσεις πόσες θα γίνουν? Τον Γενάρη έγιναν συνολικά, έχω τα στοιχεία μπροστά μου, 84. Για όλα τα νησιά. Ναι. Για όλη την περιοχή. Λοιπόν, με 7 διαφορετικές αποστολές. Βεβαίως. Ακούστε. Δεν εξαρτάται από τον κύριο Μητσοτάκη να πει ότι εγώ αύριο στέλνω 1.000 και να τους στείλει. Οι επαναπροωθήσεις έχουν συγκεκριμένη διαδικασία. Πρέπει να γίνουν δεκτές από την Τουρκία, να είναι σύμφωνες με αυτό που προβλέπει το δίκαιο το οποίο έχει συμφωνηθεί. Δεν είναι αποφασίζει ο κ. Μητσοτάκης πόσους θα στείλει. Όταν δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι θα γίνουν πολλές επαναπροωθήσεις, πού το στηρίζει, medium είναι? Έχει εξετάσει όλες τις περιπτώσεις? Μάλιστα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί. Έχουμε κουραστεί πια. Να μας θεωρούν ανόητους, να μας θεωρούν ότι δεν αντιλαμβανόμαστε. Οι επαναπροωθήσεις και καθώς επίσης και, και το να εξετάζεται το άσυλο γρήγορα και να έχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Το άσυλο έχει συγκεκριμένες διαδικασίες διεθνούς δικαίου. Για να εξεταστούν πολλές αιτήσεις ασύλου θέλει πολύ προσωπικό. Το είδατε εσείς πουθενά, να το δούμε κι εμείς. Μάλιστα. Κυρία Χιωτέλη, δεν είναι... Κρατάμε ότι δεν αντέχετε άλλο και ότι η υπομονή σας ήδη ξεπερνιέται. Πραγματικά αυτή τη στιγμή υπάρχει από όλους τους ανθρώπους η αγωνία. Πρώτον για το ότι μας δηλώνουν ευθαρσώς. Ο κ. Μηταράκης χθες είπε κάντε πρώτα το κέντρο και μετά θα κάνουμε αποσυμφόρηση. Ο κ. Μητσοτάκης λέει δεν θα γίνει αποσυμφόρηση. Αντιλαμβάνεστε ότι αισθανόμαστε ότι μας δουλεύουν κανονικά. Το καταλαβαίνω. Και τι θα γίνει αυτός ο κόσμος που ξεχειμονιάζει σε αυτές τις θερμοκρασίες και κάτω από αυτές τις συνθήκες και με τις συνθήκες υγιεινής που περιγράφουν πια και διεθνείς οργανισμοί. Και τι θα γίνει τα είπαμε λίγο νωρίτερα, κυρία Χιωτέλη. Των ντόπιων.
Κυρία Χιωτέλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλό κουράγιο, να ευχηθούμε να καλά και να υπάρξει και εμείς να ζητήσουμε να πρετανεύσει η λογική και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, για να βρούμε και λύση. Κυρία Χιωτέλη, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά και καλό βράδυ. Να είστε καλά.